Ασηκωθώ. Ήρθε η ώρα έτσι να κηρύξω την έναρξη και να έτσι καλέσω μέσα την κοπέλα που αποχώρησε χθες από τη Φάρμα για να μας πει τελικά τα κανονίσανε, τα συμφωνήσανε. Ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Γεωργία Τσάμι μαζί μας! Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας. Είσαι γιο. Είμαι γιο. Είσαι γιο. Λάρα είναι αυτή. Τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό το γιο ή κακό, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το πάρω σαν θετικό. Συγγνώμη, και χθες το βράδυ είδαμε μια λιγογό και σήμερα είδαμε μια άλλη τελείως διαφορετική. Εντάξει, εκεί πέρα μέσα, άλλες οι συνθήκες, πιο δύσκολα, δεν έχουμε την άνεσή μας. Ζορίστηκες. Πολύ. Ναι, πάρα πολύ. Τι σε ζόρισε περισσότερο? Με ζόρισε κυρίως η συμβίωση και η διαμονή μας μέσα στην. Έχεις πει γενικά ότι είσαι μοναχικός τύπος και ότι δεν μπορείς με άλλους ανθρώπους εύκολα να. Ναι. Το καλό είναι ότι τόσο πολύ με τα παιδιά δεν δυσκολεύτηκα. Η αλήθεια είναι. Το περίμενα να είναι λίγο πιο δύσκολο. Κυρίως με τις συνθήκες. Δηλαδή με δυσκόλεψαν πάρα πολύ οι συνθήκες της Φάρμας. Το φαγητό που δεν είχες αυτό που θέλεις. Δεν είχαμε φάει. Πολλές δουλειές. Η σκηνή ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή όσο ήμασταν στο σπίτι ήμασταν πάρα πολύ καλά, ευτυχισμένοι όλοι. Νιώθαμε ότι κάνουμε διακοπές. Με το που πήγαμε στη σκηνή, εκεί ξεκίνησε η Φάρμα. Τι άλλαξε εκεί? Δεν είχαμε ζέστη. Και εκτός από τις συνθήκες, οι συνθήκες που άλλαξαν έκαναν και συμπεριφορές να αλλάξουν. Γιατί όπως είδα, δυσκολεύτηκε σε κάποια πράγματα. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ και κυρίως δεν δυσκολεύτηκα τόσο πολύ με την αλλαγή. Δυσκολεύτηκα πολύ με τους ανθρώπους που άλλαξαν. Ωραία. Ποιος σε δυσκολεύτηκε περισσότερο από τους ανθρώπους που άλλαξαν? Κυρίως δεν μπορούσα να συνεννοηθώ με τον Γιώργο, τον Γιαννούλα. Δηλαδή ήταν. Το είδαμε κιόλας το τέλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Εγώ έχω μάθει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Ναι, αλλά τον έβαλε να σε βοηθήσει και σε βοήθησε. Με μεγάλη χαρά. Πού με βοήθησε? Στη δοκιμασία. Ναι, κατέβηκε. Θα μπορούσα να με κατέβει. Σε βασικό, κάτι βασικό. Αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Ήταν πάρα πολύ βασικό. Το συζητήσαμε και πριν τη μονομαχία με τον Γιώργο. Και το εκτιμώ πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι θα αλλάξω κάποια πράγματα που πιστεύω για τον Γιώργο. Είχες ένα θέμα αυτό που ζητούσε ή θεωρούσε ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές και όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε αυτά. Να δούμε το βίντεο έτσι, της δοκιμασίας και επανερχόμαστε. Ωραία. Για τη Γεωργία. Ακριβώς κέντρο. Θα ήθελα να ζητήσω βοήθεια από τον Γιώργο, αν μπορεί να κατέβει. Μπράβο, Γιαννούλα. Δεν έχει ούτε μία άστοχη. Ο Βάιρος ξεκινάει διαφορετικά. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Το αφήσω στις πλάτες του Γιαννακίδη. Γιαννακίδη. Για να το σιγουρέψω κιόλας. Γιώργο, κατεβαίνουμε. Κατεβαίνουμε. Πίσω! Από πίσω! Ακολούθα τον. Μπράβο, μπράβο, ρε, μπράβο, εγώ. Μπράβο, εγώ. Δύο, ένα. Ποιος θα σου λείψει περισσότερο? Την Άσια. Και πετάει το κουφό την Άσια. Κοιτιόμαστε λίγο μεταξύ μας. Λέω, δεν το πες. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται υποκρισία, ρε φίλε, αυτό. Να θάβεις τον άλλον και μετά αδελφική φιλία. Πού λέγεται αυτό? Λέγω του Γιαννακίδη. Δεν ξέρω που θα βγει, λέω να είσαι αρχηγός. Έλα ρε, λέει. Και να δει που πάει ο Βάιος. Και λέει ο Βάιος, ναι, 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 το ξέρα, λέει. Του είχε πει η Γεωργία με την Νάσια. Του ξέρει κι εγώ. Εγώ είσαι τώρα κατοκιμένης αυτή τη στιγμή. Εγώ μπήμπης που δεν σε έξω, το καθάρισε που κάτω. Να προσέχεις. Η Γεωργία. Ποιον εμπιστεύεσαι. Η Γεωργία πήγε γιατί δεν είπε η Νάσια. Θα σου πω, καταρχά η Γεωργία αυτή τη στιγμή βγήκε ψεύτρα. Εγώ θα του πω σήμερα. Και... βγήκε ψεύτρα γιατί δεν προστατεύει τον Γιωργάκη, ναι. Προστάτε ψεύτρα και βγάλει τον αρχηγό. Δώσε μου άσυλο. Α, μπράβο, ρε. Σου δώσω το λόγο τη. Ναι, όχι, δεν θα είμαι εκεί. Με αυτό με ενδιαφέρει. Είχα την καλή θέση να τη βοηθήσω, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Αλλά άμα καταλάβαινα από την αρχή ότι ήταν de facto η αρχηγία τη Νάσα από την ήττα τη Γεωργία, δεν θα κατέβαινα. Η Γεωργία από δική μου πλευρά αποδείχθηκε ψεύτρα. Εδώ δεν είναι. Γεωργία μου, συγγνώμη, αλλά αυτό δείχνεις και δείξεις. Δεν σέβησε όλα τα προηγούμενα. Δεν σε είπε και καλά εγώ. Εσύ είπες μόνος ότι θα ξανασυμβάλλω αργηγό. Και λέω, στην τελική ευθεία είμαστε για να πάει καλά η ομάδα. Λέω, πάση περιπτώσει,
Δεν γίνεται να βγάλει την Άσια αρχηγό. Γιατί η Άσια ήρθε πριν 15 μέρες στην ομάδα. Ο Νίκος πιστεύω να καταλάβει ότι αναθεώρησα όσον αφορά την αρχηγία. Θεωρώ κι εγώ σωστό να περάσουν όλα τα παιδιά από αυτή τη θέση. Είμαι 1000% σίγουρη ότι η Άσια θα διαχειριστεί σωστά την αρχηγία. Η Φάρμα μου αφήνει μια πάρα πολύ γλυκιά γεύση. Είναι μια εμπειρία ζωής. Νομίζω ότι. Όχι, αρκετοί συμφωνήσανε με αποκορύφωμα τον Γιαννούλα που χαρακτήρισε κιόλας εσένα ως ψεύτρα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με είπε ψεύτρα, σε ποιο κομμάτι ακριβώς με είπε ψεύτρα. Δεν ξέρω πού το εννοούσε αυτό το πράγμα. Είχαμε συζητήσει ούτως ή άλλως ότι η Νάσια θα μείνει αρχηγός. Οπότε δεν καταλαβαίνω πού. Εσύ δεν είχες δεθεί, γιατί εγώ σώμα και την Αντωνία, της φάνηκε υποκριτικό όλο αυτό. Ήσουν 15 μέρες στην ουσία στην ίδια ομάδα με την Νάσια. Δεν είχες δεθεί με κανέναν άλλο πριν με την ομάδα σου. Είχες πει πράγματα για την Άσια που μετά τα πήρες πίσω και αναθεώρησε ότι την γνώρισες καλύτερα. Τι συνέβη? Γιατί εκεί σε είπε και η Χριστίνα. Αντωνία. Η Αντωνία, υποκρίτρια, ότι άλλα έχεις πει στην Άσια και άλλα το γύρισες. Μόλις αυτό. Όχι, το συμπλήρωσα απλά. Η αλήθεια είναι ότι στις αρχές με τον τραυματισμό της Άσια, σαν πράσινη ομάδα, είχαμε απορρίσει γιατί το τραβάει τόσο πολύ το κομμάτι αυτό η Άσια με το θέμα της υγείας της. Ωστόσο, δεν είχα έρθει κοντά με την Άσια, δεν είχαμε μιλήσει ιδιαίτερα πολύ. Οπότε είχαμε κρατήσει όλη μια γνώμη για την Άσια τελείως διαφορετική, διότι ο Γιαννούλας ερχόταν και μας μετέφερε πράγματα από τη σκηνή, τα οποία μας έκανε εμάς και πιστεύαμε διαφορετικά πράγματα για την Άσια. Μας είχε επηρεάσει πάρα πολύ όλους αυτό. Οπότε, όταν έγινε αλλαγή των ομάδων και γνώρισα εγώ την Άσια καλύτερα, είδα ότι είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ παρεξηγημένος. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μας είχε μεταφέρει ο Γιαννούλας τόσο καιρό. Οπότε της έδωσα την ευκαιρία να την γνωρίσω καλύτερα. Της είπα όλα αυτά που είχαν υποθεί για εκείνη στην αρχή. Ήθελα να μου και σωστή. Κάτι έτσι, ξέρεις, το, λογικά το είδες τώρα. Mm-hmm. Κάτι έτσι, κουβέντες που γίνανε έτσι πιο σιγά και. Τις είδαμε εμείς όμως. Ναι. Για το έτσι ψιθυρίζατε μέσα σε μια σκηνή, το τι θα ακολουθήσει, τι πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να μείνετε και όλα αυτά. Πάνω σε αυτό, τι έχεις να πεις, γιατί φάνηκε ότι κάτι καταστρώνατε, ρε παιδί μου. Δεν είναι θέμα καταστρώναμε, απλά συζητάγαμε για τα αγωνίσματα και κυρίως για τις δουλειές. Διότι ο Γιώργος είναι ένα παιδί το οποίο μπροστά από τις κάμερες ήταν ένας άλλος άνθρωπος, πίσω από τις κάμερες ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Οπότε, όσον αφορά το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, λες για τα ξύλα που λέγαμε ότι. Θα σου πω γιατί λέγατε κάτι συγκεκριμένο. Λέγατε για το τι θα κρατήσετε μπροστά στις κάμερες, για να έχετε μια κοινή αντιμετώπιση και μια κοινή άποψη. Αυτό το λέγαμε τύπου ηρωνικά κιόλας, γιατί θέλαμε να αντιγράψουμε αυτά που κάνει και ο Γιώργος. Δηλαδή, όταν θα έρχονται οι κάμερες, θα δείχνουμε ότι κάνουμε δουλειές, και όταν δεν θα είναι οι κάμερες, θα κάνουμε τίποτα. Ηρωνικά, αφού ήταν οι δυο σας, ενώ δεν είναι. Μεταξύ μας το συζητάγαμε. Ότι είχαμε πει με την Άσια ότι αν συνεχίσει αυτό το πράγμα, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εμείς κάναμε πάρα πολλές δουλειές πίσω από τις κάμερες. Δεν περιμέναμε καμία κάμερα για να φανούμε κάπου. Το κάναμε για να μπορέσετε όλοι να ζήσετε όμορφα και ωραία, ακριβώς. Και να σημειώσετε, να φάτε. Να... Ακριβώς. Οπότε, όταν βλέπαμε κάποιες συμπεριφορές διαφορετικές μπροστά από τις κάμερες, συζητάγαμε μεταξύ μας και λέγαμε ότι εφόσον λειτουργούν έτσι, θα κάνουμε και εμείς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, δεν θα κάνουμε τίποτα όλη την υπόλοιπη ώρα που δεν θα έχουμε κάμερες. Και μόλις θα έρχονται οι κάμερες θα. Να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε αυτό που μας λέει τώρα η Γεωργία. Υπάρχει κάποιος, δηλαδή, υπάρχει κάποιος εκεί πέρα, γιατί έτσι όπως τα λες πάνω κάτω ότι οι περισσότεροι είναι έτσι. Υπάρχει κάποιος που είναι αυτό που βλέπει στην κάμερα, είναι και από πίσω. Που δεν έχει ούτε στρατηγική, που είναι πολύ αληθινός. Καλά, και τι είναι κακό να έχει στρατηγική. Είναι παιχνίδι, παιχνίδι στρατηγική αυτό. Δεν θέλει να ενοχλεί, πώς να σου πω, να ζεις βάρος των άλλων. Υπάρχει κάποιος καθαρός εκεί μέσα. Δεν ξέρω αν μπορώ να είμαι αντικειμενική, γιατί είχα και κάποιες συμπάθειες. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο Νίκος είναι ένα πολύ αληθινό παιδί, ο Παρλάντζας. Δηλαδή, αυτό που δείχνει μπροστά θα στο πει και πίσω. Δεν αλλάζει συμπεριφορά του καθόλου. Όπως θεωρώ ότι είναι και ο Γιαννακίδης έτσι, ένα τέτοιο παιδί. Και ο Βάιος. Ο Βάιος, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι είναι ένας αγαθός γίγαντας για μένα. Οπότε θεωρώ αυτά τα τρία παιδιά ότι είναι Τζάμι, λίγο πιο. Είχες καλή σχέση. Με τον Γιώργο, γενικά, εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Τώρα, στα τελευταία, είδα ότι όντως ο Γιώργος. Δεν κάνει δουλειές. Γιατί αυτό παρουσιάζεται συνέχεια. Δεν αυτό βλέπουμε. Ναι. Και όλοι γι' αυτό τον κατηγορούν. Ναι. Ο Γιώργος είναι ένα παιδί το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι μέσα στο σπίτι και κάθεται και ξεκουράζεται. Δεν κάνει κάτι. Από όταν πήρε την από αυτά που βλέπω εγώ. Από αυτά που βλέπω εγώ. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε πάει να πούμε πιάτα, δεν έχω δει τον Γιώργο μαζί. Όσες φορές είχαμε πάει στον Μποστάνι, δεν είχα δει τον Γιώργο μαζί. Όσες φορές ήμασταν στο στάβλο, εντάξει,
δεν μπορούσε να έρθει λόγω του βιγκανισμού που έχει. Οπότε ο Γιαννακίδης έχει δίκιο που τα βάζει μαζί του. Ναι. Εσύ τώρα το ήθελες να φύγεις? Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Γιατί έτσι μας έμεινε αυτή η εντύπωση. Όχι. Απλά στο τελευταίο αγώνισμα, δεν ξέρω αν το είδατε, ήμουν σε μια φάση, δεν έδωσα τίποτα. Δεν μπορούσα να βγάλω το παιχνίδι και δεν θεώρησα δίκιο να είμαι μέσα εκεί. Γιατί πραγματικά, αν ήμουν τηλεθεάτρια και με έβλεπα, θα λέγαμε γιατί κάθεται ακόμη μέσα. Οπότε, επειδή λειτουργώ και λίγο παρορμητικά, εκείνη τη στιγμή αυτό ένιωσα και γι' αυτό αυτοπροτάθηκα. Δεν ήθελα να μιλήσω. Μου άρεσε ο τρόπος που το σκέφτηκες και τώρα που τον εξήγησες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Γεωργία μου.